Και αυτό βεβαίως αποτέλεσε, οδήγησε και στις συγκρούσεις που είχαμε με την αστυνομία λόγω των αντιδράσεων. Αυτό, Αντρέα, βοήθησε με, σε παρακαλώ και εσύ. Αυτό βεβαίως φαίνεται να είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Μη συστήσω για πάρα. Αυτό, λέω, είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Πάμε να δούμε όμως μέσα τι λένε οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδηλώσεις αυτές και ποιο πραγματικά είναι το υπόβαθρο. Υπάρχει βεβαίως μια ιστορία η οποία σίγουρα έχει εξελιχθεί. Οι διαδηλωτές λοιπόν είναι ειρηνικοί και ναι, έχουν απαιτήσεις, έχουν αιτήματα από την κυβέρνηση. Βλέπετε ότι ζητούν περισσότερες ελευθερίες, ζητούν πράγματα από την κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί είναι πολύ τραχής ο ήχος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Ωραία, παρακαλώ, παρακαλώ. Πάμε σε μια προσπάθεια ξανά. Κλείστε την τηλεφωνική γραμμή, ξαναπροσπαθήστε να έχουμε καλύτερο ήχο. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, πάμε αυτή τη στιγμή να δούμε τι ακριβώς έγινε με τα γεγονότα στην Τουρκία και το πώς διαχειρίστηκαν την είδηση. Αλλά θέλω πρώτα να πάμε να δούμε ένα κομμάτι από το ντοκιμαντέρ «Το Ελληνικές Ταραχές, ένας πόλεμος των κοινωνικών μέσων», το οποίο είχαμε παράγει μαζί με την ομάδα μου το 2010. Να δούμε λοιπόν τι είχε συμβεί εκεί, πώς ανοίγησαν τα κοινωνικά δίκτυα και θα κάνουμε μετά μια σύγκριση με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Τουρκία. Πάμε. Τα συμβατικά μέσα, κυρίως τηλεόραση, ήταν σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν το μέγεθος και την σφοδρότητα του γεγονότος και των γεγονότων που ακολουθούσαν. Πού εκτιμάτε ότι οφείλεται αυτή, αν θέλετε, η αδράνεια των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης? Έχουν σχετικά αργά ανακλαστικά. Και επειδή, αν ξεχνάτε, ήταν Σαββατοκύριακο, ήταν βράδυ, ήταν και σε ένα χώρο που τα παραδοσιακά μέσα δεν έχουν εύκολη πρόσβαση. Αργήσαμε στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης να το μάθουμε, να καταλάβουμε τη σημασία του, να συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες και κυρίως αργήσαμε να φανταστούμε τι επίδραση θα έχει αυτό στις συνειδήσεις των νέων ανθρώπων. Η είδηση, ένας αστυνομικός πυροβολεί έναν μαθητή στα Εξάρχεια, δεν είναι εύκολο να συνειδητοποιήσεις αμέσως ότι ήδη σε δύο ώρες θα έχει κατεβάσει μερικές χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο και την άλλη μέρα, την Κυριακή το πρωί, θα έχει κατεβάσει πολύ περισσότερους ανθρώπους στο δρόμο, χωρίς κανείς στην πραγματικότητα να έχει αναλάβει να κινητοποιήσει με παραδοσιακά μέσα. Είναι η αδυναμία να καταλάβουμε τους κώδικες με τους οποίους επικοινωνούν νεότεροι. Και το τρίτο είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα κενό αξιοπιστίας. Όλη η κοινωνία στέκεται δύσπιστα απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, αλλά οι νεότεροι στέκονται δύο φορές πιο δύσπιστα. Περιορισμοί στο έμψυχο δυναμικό, τεχνικές δυσκολίες και δυσχέρειες ενεργοποίησης ενός μηχανισμού που απαιτεί την συμμετοχή πολλών ατόμων αποτέλεσαν την αχίλιο πτέρνα των παραδοσιακών ΜΜΕ. Στο Alter έχουμε 20 ελεύθερους ρεπόρτερ, 5 αστυνομικούς ρεπόρτερ, 6 ρεπόρτερ που κάνουν υπουργεία κτλ. Τα μέσα τα άλλα έχουν όλο τον κόσμο. Άρα η πληροφόρηση που μπορούν να έχουν είναι πολύ μεγαλύτερη και συνεχή. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι πάντα είναι σωστή. Και εκείνο το βράδυ, για πολλές ώρες, είχαμε κόψει το πρόγραμμα και μεταδίδαμε συνεχώς ό,τι μαθαίναμε. Και φυσικά, όλες τις επόμενες μέρες υπήρχε ένας μεγάλος σχεδιασμός για το πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις κινητοποίησεις του κόσμου, όλες τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οτιδήποτε άλλο περιστατικό υπήρχε. Ήταν το μοναδικό θέμα στο δελτίο ειδήσεων. Είναι φανερό ότι υπάρχουν δύο κοινωνίες ενημέρωσης, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει ένα κοινό που συνεχίζει να χρησιμοποιεί για να μάθει τι συμβαίνει στον κόσμο και να ερμηνεύσει αυτά που συμβαίνουν γύρω του, τα παραδοσιακά μέσα και κυρίως τηλεόραση. Αλλά υπάρχει και ένα κοινό, μειοψηφικό μεν, αλλά πιο νεανικό, το οποίο τον κόσμο τον μαθαίνει με όλα μέσα. Με ένα κύκλωμα διακίνησης πληροφοριών, ιδεών, απόψεων και ερμηνεών, που εφάπτεται λίγο στο παραδοσιακό, δηλαδή κάποιοι βλέπουν τα κανάλια, αλλά τα φτιάχνουν με τον τρόπο τους, τα ερμηνεύουν με τον τρόπο τους, τα αναμεταδίδουν με τον τρόπο τους.
και θεωρούν πιο αξιόπιστο αυτό τη φρασούλα που κυκλοφορεί στο Twitter παρά μια ανάλυση που θα κάνω εγώ στο δελτίο του Μέγκα. Το Δεκέμβριο του 2008 η αξιοπιστία της ενημέρωσης αμφισβητήθηκε. Από τη μία πλευρά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης δεν μετέδωσαν εν καιρό την πληροφορία, ενώ από την άλλη πλευρά τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης δεν διασφάλισαν την ορθότητα των πληροφοριών που διακινούσαν. Εκείνες τις μέρες στα κανάλια υπήρχε μια τρομολαγνική καταγραφή της επικαιρότητας. Τα κανάλια αντιδρούσαν σε αυτό που βλέπανε ως ξέσπασμα βίας και μόνο, καμένα αυτοκίνητα και καμένα κτίρια, χωρίς να υπάρξει μια προσπάθεια να γίνει ένα χρονικό, μια καταγραφή του γιατί γίνονται όλα αυτά, να ληφθούν συνεντεύξεις από κόσμο που συμμετείχε ίσως. Και επίσης αντιδρούσαν σε δεύτερο βαθμό σε αυτό που αναμετέδιδαν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα οποία είχαν πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι συνέβαινε κιόλας, γιατί παρακολουθούσαν άμεσα την πηγή, τον κόσμο ας πούμε, που συμμετείχε. Τα κοινωνικά μέσα τις επόμενες μέρες διεκδικούσαν να εκφράσουν αυθεντικότερα αυτό που συνέβαινε κάτω στην κοινωνία. Και αυτό το κάνανε αποκεντρωμένα. Είχες πάρα πολλά κείμενα στα blogs τα οποία εκφράζαν συγκεκριμένες ομάδες. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα, όπως είδατε, από τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν το 2008. Και εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι μίλησαν, άλλοι δημοσιογράφοι, άλλοι επαγγελματίες, άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στα γεγονότα μέσα και μετέδωσαν από το κινητό του τηλέφωνο τα όσα έβλεπαν. Ακόμη και αυτή η κατάσταση που είχε γίνει εδώ πέρα το 8. Είχε τα κενά της, είτε για τεχνικούς λόγους, όπως μας μετέφερε ο Βασίλης Ζέρβας, ο συνάδελφος από το Alter, είτε δεν κατάφεραν να παραβρεθούν εκεί που έπρεπε να είναι, ακριβώς γιατί το πλήθος είχε καταλάβει όλη την περιοχή. Λοιπόν, πάμε πάλι στην Κωνσταντινούπολη να συνδεθούμε με την κυρία Σινέμ Τεζία Πάρ. Λοιπόν, μας ακούει η κυρία Τεζία Πάρ, έχουμε καλύτερη σύνδεση. Hello, yes. Καλησπέρα και πάλι. Ωραία. Να τη ρωτήσουμε καταρχήν για το κομμάτι αυτό. Υπάρχουν καταγγελίες ότι τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία, τα παραδοσιακά τουλάχιστον, τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ., απέφυγαν να μεταδώσουν τις εικόνες και να μεταφέρουν επίσης τις ειδήσεις, οι οποίες γινόταν πράξη στους δρόμους. Ό,τι μάθαμε, το μάθαμε κυρίως από το YouTube, το Twitter, από αυτά τα μέσα. Τι απαντάς αυτό, να μας δώσει την δική της την εντύπωση, μιας και είναι δημοσιογράφος. Ναι. Ναι, όντως, δεν είχε γίνει κατανοητό πόσο μεγάλες ήταν οι διαδηλώσεις, οι αντιδράσεις αρχικά. Όμως, υπήρξε μια μετάδοση εσκεμμένη των διαδηλώσεων όπως έγινε. Υπήρχε παρουσία στην πλατεία Ταξίμ και υπήρχαν βανδαλισμοί εις βάρος δημοσιογράφων και τεχνικών συνεργείων. Υπήρχαν διαμαρτυρίες για τα νέα έτσι όπως μεταδόθηκαν. Αυτό κινητοποίησε και εκνεύρισε τις μάζες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες από το 2012. Ένα λεπτάκι. Αυτό το οποίο καταγγέλει η κυρία Τεζία Πάρ είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο μεταφέρουν ο κόσμος. Λέει δηλαδή ότι οι φωτογραφίες ήταν ψευδείς και αναφέρονται σε άλλη περίοδο και όχι τώρα στις διαδηλώσεις αυτές. Ναι. Ναι, ήταν φωτογραφίες από το 2012. Και οι νεκροί οι οποίοι αναφέρονται. The same applies to the dead people, the people that were mentioned referred as dead, as killed during the riots. Yes, yes. Ναι. Ναι, αρχικά. Αρχικά υπόθηκε ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε. Οι φωτογραφίες, εν πάση περιπτώσει, που χρησιμοποιήθηκαν
Άλλαξαν φωτογραφίες από αυτές τις οποίες έπρεπε να παρουσιάσουν, ήταν φωτογραφίες από τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης που αναφέρονταν σε άλλη ιστορική περίοδο. Μάλιστα. Αυτό το οποίο μας λέει όμως η κυρία Τεζιαπάρη έρχεται σε αντίθεση ακριβώς με τα όσα συμβαίνουν. Δηλαδή, αμφισβητείται και ο αριθμός των νεκρών. Αυτό το κενό που υπάρχει είναι λόγω της μετάφρασης που υπάρχει βεβαίως με την αγγλική γλώσσα. Αυτή τη στιγμή ο επίσημος αριθμός είναι 2 νέοι, σύμφωνα με την αστυνομία, οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Please repeat, please repeat. Ναι. Ναι. Το κόστος των βανδαλισμών ήταν 28 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό μας είπε νομίζω ο δημοσιογράφος. 28 εκατομμύρια ευρώ το κόστος λοιπόν από τις ζημίες τις οποίες έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα συνεννόησης προφανώς. Να την αποχαιρετήσουμε εδώ πέρα την κυρία Τεζιαπάρ. Δυστυχώς θα πρέπει να δούμε κάποια άλλη στιγμή που την έχουμε κοντά μας μέσω Skype. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε κάποια πράγματα που εμένα τουλάχιστον προκαλούν εντύπωση. Φωτογραφίες από το 2012, αμφισβητούνται ακόμη και οι νεκροί. Μετά λέει ότι οι δύο νεκροί έχασαν τη ζωή τους, οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό λέγεται άλλα παρουσιάζονται. Αυτό λέγεται Ντερίν Ντεβλέτ, βαθύ κράτος της Τουρκίας. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τα κρίνη στα πλαίσια. Ένας. Κύριε Σταθακόπουλε. Ντερίν Ντεβλέτ λέγεται αυτό, βαθύ κράτος. Δεν βγαίνουν εύκολα οι πληροφορίες. Δεν έχουμε δυτικού τύπου λογικές. Είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα εκεί. Είτε είναι το ιερό που διοικεί, είτε το κοσμικό που παλιά διοικούσε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι παρά τα γεγονότα αυτά τα οποία βλέπουμε, αύριο το πρωί, γκρουπ γνωστών μου Ελλήνων πάει κανονικά εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, πέραν... Χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, πέραν τη πλατεία Ταξίμη και τη Ιστρικλάλη, εκεί το πέραν που λέμε, ο τουρισμός είναι κανονικός. Δηλαδή, συνεχίζεται κανονικά. Θα πάνε στην Αγία Σοφιά, θα πάνε στο Top Cap κτλ. Και όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι γύρω στο 96,7% σε μια μέτρηση, σε μια έρευνα που έκαναν οι καθηγήτρες της Σχολής Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Μπιλγκί, διάσημο και αγγλόφωνο και λασικό Κωνσταντινούπολης, η Εστρά Μπιλγκίτς και η Ζεχρά Καργκασλή έκαναν έρευνα σε 3.000 άτομα από όλους αυτό το μεικτό πλήθος που είναι εκεί και λέει στην ερώτηση ποια είναι η προσδοκία σας από την εξέγερση, το 96,7 από αυτούς που είναι εκεί όμως και αφού είναι ποικίλος κόσμος, απάντησε να σταματήσει η αστυνομική βία, το 96,1 να υπάρξει σεβασμός ελευθερίας από εδώ και στο εξής. Δηλαδή, τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι, από τον όποιο εξουσιαστή, είτε είναι του κοσμικού κράτους, του κεμαλικού ή των. Ανθρώπινα δικαιώματα πρακτικά. Ναι, είτε ξέρω εγώ είναι του Συριά, δηλαδή του Ισλαμικού τέλος πάντων κράτους αυτού, όπως το είναι τώρα. Ναι. Αυτοί ζητάνε περισσότερο σεβασμό και ελευθερίες. Άρα λοιπόν υπάρχει έλλειμμα. Και ένα άλλο ζητούμενο. Όχι θέλω τώρα, να το παρακαλώ, εδώ, όχι τώρα. Τι συμφέρει εμάς τελικά ως Έλληνες. Αυτό ίσως για να κλείσουμε μετά. Θα το δούμε λοιπόν στην επόμενη φάση μετά τις διαφημίσεις. Παιδιά, πείτε μου σας παρακαλώ κάτι.